Καλημέρα και καλώ ήρθατε στο κανάλι μα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ναυτιλιακό κόσμο τη Ελλάδα. Μέχρι τώρα, φέτο, αυτή τη χρονιά, έχουν γίνει επενδύσει που ξεπερνάνε τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εφοπλιστέ κινούνται στρατηγικά και στο πνεύμα των αγορών και έχουν αγοράσει μεταχειρισμένα και νέα τονάζ. Σε αγορά δεύτερου χεριού, όπω λένε, αγοράζουν κατά κύριο λόγο πλοία μεταφορά χίδιν ξηρού φορτίου προκειμένου να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό την ξέφρενη πορεία των ναύλων από το ξεκίνημα του έτου. Μπορεί η ναύλα αγορά να υποχώρησε στα μέσα τη εβδομάδα, αλλά τα κέρδη παραμένουν στα ύψη με τα μεγάλα πλοία τη αγορά, τα CAPES, να αποκομίζουν πάνω από 40.000 δολάρια την ημέρα. Σε επίπεδο ναυπηγήσεων, ξεχωρίζουν οι επενδύσει των Ελλήνων σε δεξαμενόπλια και πλοία μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Στα τάνκερ βλέπουν ανάκαμψη τη ναύλα μακροπρόθεσμα και μάλιστα σε επίπεδα κοντά σε αυτά των άλλων δύο βασικών κλάδων. Παράλληλα, στα container ships έχουν συγκεντρώσει άθονο ρευστό από πολιετή και σε υψηλά τμήματα αναβλώσει. Ξεκίνησαν όμω να το διοχετεύουν στα ναυπηγεία με επιδιώξει ανάπτυξη και μεγέθυνση των στόλων του. Συνολικά, οι συναλλαγέ των Ελλήνων στα μεταχειρισμένα είναι οι περισσότερε των τελευταίων ετών. Στι παραγγελίε είναι πιο προσεκτικοί, έχοντα επενδύσει όμω σε διπλάσια πλοία εν συγκρίση με πέρυσι. Ειδικότερα, μάλιστα, με στοιχεία που μοίρασε ο οίκο αναλύσεων Vessel Value στο οκτάμινο του 2021, οι Έλληνε αγόρασαν συνολικά 306 δεύτερου χεριού πλοία. Δηλαδή πλοία που είναι χρησιμοποιημένα, δεν είναι καινούρια, ξοδεύοντα 6,05 δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτά, τα 199 είναι bulk carries, έναντι 3,38 δισεκατομμύρια δολαρίων. 72 tanker, έναντι 1,74 δισεκατομμύρια δολαρίων. 24 container ships, έναντι 520 εκατομμύρια δολαρίων. Και ακολουθούν και οι υπόλοιποι τύποι πλοίων. Οι αναλυτέ τη Vessel Value επισημαίνουν ότι ο κορυφαίο αγοραστή του έτου σε όρου αξία των επενδύσεων είναι φυσικά η Κώστα Μάρε τη οικογένεια. Κωνσταντακοπούλου. Η ναυτιλιακή έχει αποκτήσει 39 πλοία έναντι 609 εκατομμυρίων δολαρίων. Η πλειονότητα εξ αυτών είναι bulk carriers, κίνηση που σηματοδότησε το άνοιγμα τη εταιρεία στην ενεργό αγορά. Ο στόλο τη αποτελείται πλέον από 81 container ship και 37 bulk carriers. Ακολουθεί ο όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη με 10 αγορέ έναντι 523 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Capital Ship Management αγόρασε 6 πλοία έναντι 299 εκατομμυρίων δολαρίων και οι συγμένοι στα Αμερικάνικα χρηματιστήριο Capital Product Partners δαπάνησε 224 εκατομμύρια για 4 πλοία. Συνολικά, ο όμιλο του εφοπλιστή διαχειρίζεται περισσότερα από 90 πλοία με δραστηριότητα σε όλου του κυρίου κλάδου. Στην τρίτη θέση, συναντάμε την Danao Shipping του Γιάννη Κούστα. Συγκεκριμένα, απέκτησε 6 containers ship χωρητικότητα 5.466 TFs έκαστο, έναντι 260 εκατομμύρια δολαρίων. Με τα νέα αποκτήματα, η ναυτιλιακή ελέγχει 71 πλοία μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. 6 πλοία αγόρασε και η Eastern Mediterranean Maritime του Θανάση Μαρτίνου, καταβάλλοντα συνολικά 201 εκατομμύρια δολάρια. Η ναυτιλιακή δραστηριοποιείται σε bulkers, container ships και tankers, ελέγχοντα συνολικά 78 πλοία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τη ναυλομεσητική Golden Destiny, τα οποία επεξεργάστηκαν στο επτάμενο του 2021, οι Έλληνε ναυπλιοκτήτε παρήγγειλαν 101 πλοία, καταβάλλοντα περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Εξ αυτών, 37 είναι δεξαμενόπλια, 24 είναι container 17 είναι με Φυσικού αερίου, 15 bulk carriers και 8 LNG carriers πρωταγωνιστικό ρόλο και στι ναυπηγήσει διαδραματίζει ο όμιλο του κ. Μαρινάκη. Ανάμεσα στι συμφωνίε που έχουν ξεχωρίσει το τρέχον έτο, συγκαταλέγεται η παραγγελία για 4 συν 2 medium range tankers, καθένα τα οποία κόστησε περίπου 36 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για πλοία με πράσινε προδιαγραφέ. Παράλληλα, ο όμιλο έχει συνδεθεί και με την παραγγελία αρκετών container ship από την αρχή του έτου. Το πιο πρόσφατο deal αφορά 6 υποναυπήγηση πλοία αυτού του τύπου. Τα πλοία αυτά που είναι υποναυπήγηση είναι στην Νότια Κορέα με κόστο 31,3 εκατομμύρια δολάρια έκαστο. Ε, και η πέληση η Capital Gas τρέχει ένα ευρύ ναυπηγικό πρόγραμμα σε LNG Carriers. Τα τρία εξ αυτών πουλήθηκαν πρόσφατα στην εισηγμένη του ομίλου Capital Product Partners σε μια ενδοομιλική συναλλαγή. Επενδύσει από την άλλη που ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια δολάρια φαίνεται πω έχει υλοποιήσει και η Evalent Shipping του Κρήτων Αλεντούδη. Η ναυτιλιακή φέρεται να έχει παραγγείλει 4 LPG Carriers, ε, δηλαδή Very Large Gas Carrier. Είναι πολύ μεγάλα πλοία μεταφορά αερίου. Νωρίτερα στο έτο, η ναυτιλιακή άσκηση και όψιον για την αυπήγηση ακόμα δύο μεσαίου μεγέθου πλοίων μεταφορά LPG σε αρχική παραγγελία στη Νότια Κορέα για δύο συν δύο πλοία. Σύμφωνα λοιπόν με τη βάση δεδομένων equasis η Evalen ελέγχει 39 πλοία χωρί τι υποναυπήγηση μονάδε. Και επίση με παραγγελίε αρκετών πλοίων έχει συνδεθεί και ο όμιλο Τσάκο. Αναλυτικότερα, η Τσάκο Shipping και Trading φέρεται να έχει επενδύσει σε δύο κοντέινερσιπ έναντι περίπου 35 εκατομμυρίων δολαρίων έκαστο και η συγμένη Τσάκο. Energy Navigation σε 6 tanker με κόστο στη ζώνη των περίπου 75 με 70 εκατομμύρια δολάρια για κάθε πλοίο. Ο Όμιλος διαχειρίζεται σύμφωνα με την ιστοσελίδα του 98 πλοία με δραστηριότητα σε όλου του βασικού ναυτιλιακούς κλάδου. Μετά πάμε στην άδειο Maritime Partners τη Αγγελική Φράγκου, η οποία παρήγγειλε 6 container ship. Κάθε πλοίο θα κοστίσει περίπου 61 εκατομμύρια δολάρια. Μετά από τι πρόσφατε συγχωνεύσει που έγιναν, η ναυτιλιακή διαθέτει πλέον περισσότερα από 140 πλοία. Και όπω ε, σημειώνουν αναλυτέ και διάφορα ρεπόρτα, ε, και άλλοι μεγάλοι εφοπλιστικοί όμιλοι όπω αυτή τη Μαρία Αγγελικούση και του Νικόλα Μαρτίνου είχαν σημαντική παρουσία στην αγορά νεόφτεκτων φέτο. Φυσικά, οι επενδύσει τη ελληνική εφοπλιστική κοινότητα συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τι αγορέ στι οποίε δραστηριοποιούνται οι περισσότερε εταιρείε. Σύμφωνα και με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, οι Έλληνε ελέγχουν το 30,25% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων το 14,64% του παγκόσμιου στόλου. Μεταφορά χημικών και παραγόγων πετρελαίου, το 15,58% του παγκόσμιου στόλου υγραεριοφόρων και το 20% περίπου του παγκόσμιου στόλου μεταφορά χίδιν ξηρού φορτίου και το 9,53% του παγκόσμιου στόλου μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Έτσι εξηγούνται λοιπόν οι πολυάριθμε αγορέ στα δεξαμενόπλια και ο μικρότερο αριθμό συναλλαγών στα καυτά container ships. Καλά πάνε οι εφοπλιστέ, καλπάζουν όλα, μακάρι να συνεχίσουν και να δίνουν δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο. Αυτά για σήμερα, να έχετε μια άμορφη. Τα λέμε σύντομα με το επόμενο μας βιντεάκι. Γεια σας.